Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας, η οποία προκήρυξε προώρες εκλογές για να ζητήσει καθαρή εντολή για τις διαπραγματεύσεις εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα με τη ροή των αποτελεσμάτων να δείχνει ότι όχι μόνο δεν κερδίζει έδρες στο κόμμα της, αλλά ότι χάνει πιθανώς και την αυτοδυναμία του στη Βουλή. Αν επιβεβαιωθούν τα exit polls, οι συντηρητικοί δεν κατακτούν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, που σημαίνει ότι δεν κατορθώνουν να εξασφαλίσουν αυτοδυναμία, χάνοντας το στοίχημα της May λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή που οι εργατικοί του Jeremy Corbyn ενισχύουν την κοινοβουλευτική τους δύναμη. Στις τελευταίες εκκρεμότητες με τα προαπαιτούμενα εστιάζει η κυβέρνηση προκειμένου να κλειδώσει η εκταμείευση της δόσης στο Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης. Με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να υποστηρίζουν αυτή την προοπτική, αλλά να αποκλίνουν σημαντικές εξελίξεις και αποφάσεις για το χρέος. Η ελληνική πλευρά δεν εγκαταλείπει ωστόσο την προσπάθεια να κερδίσει το μέγιστο δυνατό, επιδιώκοντας ακόμα και την παραπομπή του ζητήματος στη Σύνοδο Κορυφής της 22ης Ιουνίου. Στο τραπέζι ρίχνει και την αναπτυξιακή προοπτική, ζητώντας από τους εταίρους συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Σε 80 από 60 που είναι σήμερα, αυξάνονται οι δόσεις τακτοποίησης των αυθαιρέτων σύμφωνα με τον νόμο που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλάζοντας και πάλι τα δεδομένα. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ στις περιπτώσεις εφάπαξης καταβολής, έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, θα παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Μόνα και με τις 780,41 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,17% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.